Μητρόπουλε στην Ηρωτόκο Κύπρο και καλή τηλεοπτική σεζόν. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα πρώτα έτσι τη δικιά σας εικόνα όσον αφορά τη φάση στην οποία βρίσκονται οι σχέσεις των δύο χωρών. Βλέπουμε, περιμέναμε το καλοκαίρι θερμό επεισόδιο, ευτυχώς δεν είχαμε, όμως έχουμε μια συντήρηση από την πλευρά των Τούρκων ενός πολεμικού κλίματος που εκδηλώνεται σχεδόν καθημερινά με απειλές. Μας είπε ποταπούς τους Έλληνες, θυμήθηκε την Σμύρνη πριν από 100 χρόνια, μας είπε ότι θα έρθει ένα βράδυ που δεν τον περιμένουμε, διάφορα πράγματα τα οποία συντηρούν ένα κλίμα το οποίο προκαλούν μια ανησυχία οπωσδήποτε. Θεωρώ ότι είναι σφάλμα να προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τις τουρκικές κινήσεις υπό το πρίσμα της εκάστοτε επικαιρότητας και να προσπαθήσουμε να δούμε ανταυτού τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα, κύριε Δημητρόπουλη, είναι ότι απέναντι μας έχουμε ένα κράτος συμμορία το οποίο πιέζεται από τον σύγχρονο τουρκισμό. Και ο σύγχρονος τουρκισμός είναι ένα κράμα του κεμαλικού εθνικισμού, του ριζοσπαστικού Ισλάμ και του αποκρυφιστικού παντουρκισμού. Όλο αυτό μαζί συνιστούν πρωτοξάδελφο του ναζισμού, το οποίο ψάχνει τι. Το λεγόμενο ζωτικό χώρο, το Lebensraum της πολιτικής γεωγραφίας, γεωπολιτικής. Και αυτός ο ζωτικός χώρος δεν είναι πουθενά αλλού, αλλά είναι η γαλάζια πατρίδα η οποία αφορά και την Ελλάδα και την Κύπρο. Επίσης, είναι σφάλμα μεθοδολογικό να προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τις κινήσεις του τουρκικού κρατικού δρόντα μόνο υπό το πρίσμα των διεθνών σχέσεων, των ισχύων θεωρίας των διεθνών σχέσεων. Δεν φτάνει καν το διεπιστημονικό πεδίο της γεωπολιτικής. Πρέπει να βάλουμε μέσα παραμέτρους που έχουν σχέση με την κοινωνιολογία της τουρκικής κοινωνίας, με τη θρησκεολογία, τη λαογραφία, για να αντιληφθούμε ότι αυτή η κοινωνία δεν έχει προσανατολισμό προς τη Δύση, δεν είχε πραγματικά ποτέ. Και αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα είναι η πραγματική πραγματικότητα της τουρκικής κοινωνίας, η οποία για αρκετές δεκαετίες ήταν εγκρυπτό υπό το βάρος της κεμαλικής μπότας. Τώρα όμως είναι αυτό το οποίο βλέπουμε και είναι μπροστά μας. Άρα το ζήτημα δεν είναι το πότε, αλλά το ζήτημα είναι ότι σίγουρα θα έρθουμε σε σύγκρουση. Βρισκόμαστε σε τροχιά σύγκρουσης. Δεν θέλουμε να γίνουμε μάντες κακών, ούτε να ανησυχήσουμε τον κόσμο. Όμως πρέπει να ξεκολλήσουμε και από τον μυθριδατισμό μας και από τον συμβαρυτισμό, ο οποίος μας διακρίνει. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Καραβίδα. Οι Τούρκοι έχουν τα δικά τους σχέδια, γαλάζιες πατρίδες, απειλές κτλ. Εμείς τι κάνουμε ως Ελλάδα? Ποια πρέπει να είναι η αντίδραση τη δεδομένη στιγμή από ένα κράτος δικαίου, από ένα κράτος που είναι δημοκρατικό κράτος? Πώς αντιδράς σε τέτοιες προκλήσεις? Κύριε Δημητρόπουλε, έχουμε ξεχάσει τα αυτονόητα και τις βάσεις μας. Επί παραδείγματι, αναφορικά με το Κυπριακό δεν είναι τίποτα άλλο παρά ζήτημα εισβολής και κατοχής. Μάλιστα. Αντί να τονίσουμε παντού αυτή την πραγματικότητα και να ζητήσουμε και να δουλέψουμε για την πλήρη αποκατάσταση της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας κοντά στο διεθνές δίκαιο, εμείς παρασυρώμαστε από τις ανανοικές παραφιάδες της Δυνομικής Δικαιωματικής Ομοσπονδίας, την οποία την απέρριψε ο Κυπριακός λαός με 76%, αλλά παρόλα αυτά, υπό το πρίσμα του μυθριδατισμού που είπα πριν και της εφήμερης ησυχίας μας, γυρνάμε πίσω εκεί πέρα. Πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Βρισκόμαστε σε τροχιά σύγκρουσης και δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά να προτάξουμε στιβαρή αντίσταση. Σε αυτό το πλαίσιο, για να μην είμαστε επικριτικοί, γίνονται και σοβαρές κινήσεις, οι οποίες θα δώσουν τα επόμενα χρόνια στα δύο ελλαδικά κράτη, στον ελληνισμό εν συνόλο, τη δυνατότητα να αντιπαρατεθεί στον τουρκισμό. Για παράδειγμα, η απόκτηση, η διαφαινόμενη απόκτηση του Iron Dome, αλλά και άλλων σημαντικών οπλικών συστημάτων για τα οποία συζητάει η Κυπριακή Δημοκρατία, τη βγάζουν επιτέλους από το τέλμα μιας κατάστασης ομοιρίας. Διότι δεν είναι ο αδύναμος κρίκος η Κυπριακή Δημοκρατία του ελληνισμού, αλλά είναι η σκληρή λαβίδα του ελληνισμού στο μαλακό υπογάστριο της Τουρκίας. Μιλώντας για αυτονόητα, όπως σας είπα πριν, ας θέσουμε ένα υποθετικό σενάριο. Δεν είμαστε πολεμοκάπηλοι, ούτε πολεμόφιλοι. Αλλά εάν υπό το βάρος των τουρκικών ενεργειών στο μέλλον προκύψει στρατιωτική αντιπαράθεση, δεν είναι κάτι το οποίο επιθυμούμε. Προσπαθούμε να το αποφύγουμε διακαώς και αυτό διαφαίνεται πάντοτε ο τρόπος. Αλλά εάν αυτό συμβεί, ποιο είναι το όραμά μας στην Κύπρο, ποιο είναι ο αντικειμενικός σκοπός στην Κύπρο, να κρατήσουμε τη γραμμή αντιπαράταξη, για παράδειγμα. Αν εγώ τώρα αναφέρω το ζήτημα της ανακατάληψης των ενδεχομένων, δεν θα πούν όλοι τι είναι αυτά που λέμε. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Σωστό. Τα απολύτως λογικά να τα θεωρούμε ως υπερφύαλα. Μιλάμε για την πλήρη αποκατάσταση της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας
και τίποτα άλλο. Άρα πρέπει να προετοιμαστούμε, να ξεφύγουμε από σβαπίδια ιδεολογικής πολυτέλειας, να δούμε κατάματα την αλήθεια και δυστυχώς και στην Ελλάδα, αλλά περισσότερο στην Κύπρο, είμαστε εγκλωβισμένοι κάτω από την πίεση του κομματισμού και της κομματοκρατίας. Αρνούμαστε να δούμε τη μεγάλη εικόνα, προσπαθούμε βολεύοντας σε αυτούς μας με τα ρουσφέτια να κολλήσουμε στους κομματικούς μηχανισμούς και δεν μας ενδιαφέρει το μέλλον της πατρίδας. Να ρωτήσω κάτι, αγαπητέ μου Στέφανε, να ρωτήσω κάτι. Θεωρείς με τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα και βέβαια την ισχύ της Τουρκίας, την επιρροή της Τουρκίας και όλο αυτό που προκαλεί στο Αιγαίο και στην Κύπρο, πρέπει να αναβαθμίσει η Κύπρος, να αναβαθμιστεί η Κύπρος στρατιωτικά? Μπορεί σαφώς, και πρέπει να το κάνει. Σαφώς. Η ισχύ της Τουρκίας είναι επίπλαση. Το ζήτημα με την Τουρκία είναι ότι έχει μια μεγάλη προβαλλόμενη ισχύ και όχι πραγματική. Αντίστοιχα, τα δύο ελληνικά κράτη κάνουν προβολή κλάσματος της πραγματικής ισχύος. Η Ελλάδα έχει απίστευτες δυνατότητες να τιμωρήσει την Τουρκία στο έδαφος βαθιά. Το ίδιο πρέπει να συμβεί και στην Κυπριακή Δημοκρατία. Η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να αποκτήσει κουλτούρα απελευθέρωση και να καταλήξει τον κατεχομένο. Δεν λέμε να κάνουμε πόλεμο, αλλά δυστυχώς επειδή η σπίθα θα ανάψει, πρέπει να είμαστε έτοιμοι, όχι να κρατήσουμε τη γραμμή αντιπαράταξης. Αυτό δεν είναι ρεαλιστικό με βάση τη στρατηγική επιστήμη. Αλλά να απελευθερώσουμε, να ανακαταλάβουμε τα κατεχόμενα και εις όφελος και των Τουρκοκυπρίων, οι οποίοι στενάζουν κάτω από το ριζοσπαστικό Ισλάμ που πρεσβεύει το ΑΚΕΠΕ και γενικά η φιλοσοφία του Ερντογάν. Τώρα, εμείς προφανώς δεν είμαστε χώρα που επιζητάει τη σύγκρουση με την Τουρκία. Αλλά σε ένα ενδεχόμενο σύγκρουσης που, όπως είπατε και εσείς και όπως λέτε όλοι οι αναλυτές, ότι δεν ξέρει κάποιος αν μπορεί να το αποφύγουμε. Υπάρχει υπεροπλία, υπάρχει η αντίσταση αυτή που χρειάζεται ο σύγχρονος στρατός του, ώστε να αντιμετωπιστεί μια πρόκληση στο Αιγαίο. Σε ό,τι αφορά την ελλαδική περίπτωση και τον χώρο του Αιγαίου, Εύρος, Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειος, οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις έχουν τη δυνατότητα όχι απλά να αντιμετωπίσουν την Τουρκία, αλλά να επιτύχουν ισχυρό κλίμα βαθιά μέσα στην μικρασιατική ενδοχώρα. Αντίστοιχη προβολή ισχύως πρέπει να αποκτήσει και η Κυπριακή Δημοκρατία. Και θα ήθελα να αναφέρω ότι η διαφαινόμενη απόκτηση συστήματος όπως το Iron Dome έχει σημασία, γιατί δεν είναι απλά ένα σύστημα, αλλά είναι μια κατηγορία συστήματος, σειρά μου όπως λέγεται, δηλαδή counter rocket. Να πούμε εδώ για να καταλάβω και οι φίλοι μας, μιλάμε για το αντιπυραυλικό σύστημα των Ισραηλινών, το Iron Dome, ναι. Αυτό γιατί έχει σημασία. Έχει σημασία διότι το ενδιαφέρον έχει φύγει από τις πλατφόρμες, από τα αεροσκάφη και έχει φτάσει στα βλήματα. Παραδείγμα τα βλήματα των αεροσκαφών έχουν βέλη, οι οποίες φτάνουν και τα 250 χιλιόμετρα. Άρα μας απασχολεί να αποτρέψουμε τα τουρκικά βλήματα, όπως και τα μπαλιστικά, τα μπόρα και τα γκυγκρίν, τα οποία βρίσκονται στα απέναντι πλευρά της Μικράς Ασίας, να μην φτάσουν στις δικές μας σημαντικές εγκαταστάσεις. Ποιες είναι αυτές? Η αεροπορική βάση αέρας Παμβρέου. Άρα, αν καλύψουμε μια φυσαλίδα σαν αυτή που δημιουργεί το Iron Dome, την αεροπορική βάση αέρας Παμβρέου, τότε έχει νόημα και η συζήτηση η οποία γίνεται εντόνως τελευταίο διάστημα για τη δημιουργία αεροπορίας από την Κυπριακή Δημοκρατία. Είτε κατευθείαν, είτε μέσω φιλοξενίας ελληνικών μαχητικών. Και κατά δεύτερον, υπάρχει το μεγάλο γεωβολητικό project του EastMed, το οποίο παντρεύεται με το Euro-Africa Interconnector και Eurasian Interconnector, τα οποία αυτά που θα βρεθούν στην ναυτική βάση στο Μαρί για την οποία συζητάμε, και όλα αυτά μαζί πρέπει να προστατευτούν. Άρα, βλέπουμε ότι οπλικά συστήματα όχι μόνο συντείνουν στην ασφάλεια, στην αύξηση ασφάλειας και της αποτρεπτικής ικανότητας, αλλά δημιουργούν και τις προϋποθέσεις για άλλες μεγαλύτερες κινήσεις, όπως είναι η ίδρυση ή φιλοξενία τακτικής αεροπορίας στην Κύπρο και τα μεγάλα γεωπολιτικά ενεργειακά project για τα οποία μιλάμε στη δικιά μας γαλάζια παπτίδα, στην Ανατολική Μεσογείο. Και βέβαια φαντάζομαι ότι έφτασε ο καιρός, και δεν είναι κακό, πρέπει να το λέμε συνέχεια, αυτό το ενιαίο δόγμα, αυτή η σύνδεση Κύπρου, Θράκης, Αιγαίο, θα πρέπει κάποια στιγμή να ενεργοποιηθεί, φαντάζομαι. Κακώς το είχαμε αφήσει, δεν ξέρω γιατί το αφήσαμε. Κύριε Δημητρόπουλε, βρίσκονται όλοι στην Κυπριακή Δημοκρατία. Παραδείγματι, βλέπουμε τις ασκήσεις ονίσχυλος γεγονότος ΖΑΗ με την Γαλλική Δημοκρατία, όλοι πλην της Ελλάδος, η οποία δεν έχει μόνο με βάση τη διπλωματία και το διεθνές δίκαιο υποχρέωση, αλλά έχει ηθική υποχρέωση με βάση τις εθνικές υποχρεώσεις της Ελλάδος απέναντι στον κυπριακό ελληνισμό. Οφείλουμε να βρεθούμε και όλοι φοβούμαστε την αντίδραση της Τουρκίας. Η αντίδραση της Τουρκίας δεν θα υπάρξει. Και αυτό γιατί?
Γιατί η Τουρκία έχει εξαντλήσει τις δυνατότητες της στρατιωτικής στην Κύπρο. Για παράδειγμα, εάν αποσταλούν ελληνικά μαχητικά στην αεροπορική πάση ενέργεια του Πανδρέου, η Τουρκία τι θα κάνει? Θα μεταφέρει μαχητικά στο αεροδρόμιο της Τύμπη, για παράδειγμα? Αυτό με βάση στρατιωτική επιστήμη δεν έχει κανένα νόημα. Θα είναι μέσα σε, στο Βεϊνεκές απλών όλμων συμβατικού πυροβολικού. Ναι. Δεν έχει τη δυνατότητα λοιπόν προβολής ισχύως. Αντίστοιχης, πρέπει επιτέλους να σταματήσουμε να αντισταθμίζουμε και να αντιδρούμε στο παιχνίδι της Τουρκίας και να δημιουργήσουμε εμείς οι ίδιοι παιχνίδι. Πρέπει να ξεφύγουμε από τα φοβικά μας σύνορα πραγματικά. Και δεν θα κουραστώ, θα με επιτρέψετε. Ξέρω ότι ίσως και να δημιουργεί δυσκολίες στην εκπομπή σας να συζητάμε. Καθόλου δεν είναι, καθόλου. Δηλαδή, για το δόγμα της απελευθέρωσης και της ανακατάληψης των κατεχομένων, όταν μας δώσουν το ερέθισμα και την ευκαιρία οι Τούρκοι. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Ο αντικειμενικός σκοπός της Εθνικής Φρουράς δεν μπορεί να είναι να κρατήσει την πράσινη γραμμή. Μιλάμε για την αποκατάσταση της δικαιοσύνης. Πρώτα απ' όλα, ο πανταδάκτυλος, θα μου επιτρέψετε και βάζω τελεία, δεν πρόκειται να σηκώσει τις πλάτες και να αποσύσει κανέναν. Έτσι. Ούτε από μόνος του κανένα. Σωστό. Είμαστε εμείς οι οποίοι πρέπει να εργαστούμε γι' αυτό και να το πιστέψουμε. Έχεις δίκιο. Πες μου, αγαπητέ μου Στέφανε Καραβίδα, κάτι τελευταίο. Θεωρείς ότι μετά τις προεδρικές εκλογές στην Τουρκία μπορεί να αλλάξει το κλίμα προς το καλύτερο σε σχέση πάντα με την Ελλάδα? Όχι. Ο μεγαλύτερος ευεργέτης μας είναι ο Ερντογάν. Εάν παρελπίδα έρθουν στα πράγματα οι Κεμαλικοί, τότε θα δούμε ένα παιχνίδι από τη Δύση, η οποία θα προσπαθήσει για τελευταία φορά να προσελκύσει, να εθελκύσει την Τουρκία στους δυτικούς θεσμούς. Και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η ηθυγένεια σε αυτό το παίγνιο το οποίο θα προκύψει θα είναι τα δύο ελληνικά κράτη. Γι' αυτό δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτες και να πιστεύουμε ότι αν έρθει η Αξενέρ ή ο Ιμάμογλου θα αλλάξει κάτι. Δεν θα αλλάξει τίποτα απολύτως. Γι' αυτό και λέμε ότι είμαστε δροχιά σύγκρουσης. Το ζήτημα δεν είναι το πότε, αλλά το ζήτημα είναι το εάν. Και το εάν είναι ναι, δυστυχώς. Δεν είμαστε και πάλι μάλιστα κακών, αλλά πρέπει να ξυπνήσουμε από το συμβαρυντισμό μας. Μάλιστα. Στέφανε Καραβίδα, ευχαριστώ πραγματικά για ακόμη μια φορά έτσι, για την κουβέντα μας. Θα έχουμε ευκαιρία να τα ξαναπούμε σύντομα. Καλή συνέχεια σου εύχομαι και καλή δουλειά πάντα. Να είστε καλά. Καλή δυνάμη, ευχαριστώ καλή πάρα δυνάμη, πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε ένα ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι, να δούμε τι γίνεται με την Ουκρανία. Και αμέσως μετά θα πάμε. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη. Εδώ λοιπόν, για να χρησιμοποιήσουμε μια έκφραση της Επαναστάσεως, είναι μετερίζει. Εδώ υπάρχουν ταμπούρια. Εδώ 200 χρόνια μετά από την Ελληνική Επανάσταση, οι Έλληνες συνεχίζουν να ελπίζουν, να εφυπνίζουν, υπηρετούν, σέβονται, τιμούν τη σημαία, τις παραδόσεις και πάνω απ' όλα είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν, να πολεμήσουν και αν απαιτηθεί να πεθάνουν για αυτές. Αυτή είναι μια ιστορία η οποία έρχεται από χιλιάδες χρόνια. Και δεν πρόκειται να σταματήσει επειδή κάποιοι, δυστυχώς, από τον εθνικό κορμό, αλλαξοπίστησαν σε επίπεδο εθνικής ιδεολογίας και κατευθύνσεως. Κάποια στιγμή και αυτοί θα επιστρέψουν. Θα το κατανοήσουν. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.